Γεια σας. Είστε στην υπηρετική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Η Βραζιλία ήταν κάτι παραπάνω από απολαυστική στο πρώτο μέρος και παίζοντας με φουλ τις μηχανές, φιλοδόρησε με 4 γκολ την Νότια Κορέα, με το φινάλε να την βρίσκει, να επικρατεί με 4-1 και να προκρίνεται στους 8 του Μουντιάλου που θα συναντήσει την Κροατία. Οι Κροάτες προκρίθηκαν έχοντας ήρωα τον Λιβάκοβιτς, που σταμάτησε 3 πέναλτι της Ιαπωνίας στη ρώσικη ρουλέτα για το τελικό 3-1. Η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού ήταν 1-1. Σήμερα τα τελευταία 2 νοκάουτ, Μαρόκο-Ισπανία στις 5 και Πορτογαλία-Ελβετία στις 9. Στα δικά μας, σαρωτικός παρουσιάστηκε ο ΠΑΟΚ σε φιλικό παιχνίδι στην Κύπρο, κερδίζοντας τον Άρη Λεμεσού με 4-1. Το μπάσκετ ντέρμπι από τα παλιά έγινε στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να λυγίζει τον Παναθηναϊκό με 68-66 και να αγγίζει την πρώτη θέση της Basket League και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρα στα play-offs. Στο NBA οι Bucks ζορίστηκαν λίγο στο Ορλάντο, αλλά τελικά επιβλήθηκαν με 109-102 τον Magic. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έδωσε άλλο ένα show, τελειώνοντας το match με 34 πόντους. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα, μια προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, να έχετε μια όμορφη ημέρα.